Οποιαδήποτε δραστηριότητα της καθημερινότητας μπορεί να μπει μέσα. Εμείς ρωτάμε τους φροντιστές τους τι ανάγκες έχει καθημερινά που πρέπει να τις υπενθυμίζετε. Mm-hmm. Θα μας πούν πέντε πράγματα. Μπορούμε να τα δούμε και τα πέντε εμείς. Θέλετε ένα κάθε μέρα ή θέλετε ένα τρεις-τέσσερις μέρες. Αυτό διρυθμίζεται τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα μου ήρθε στο νου το σύλλαλο το παραπέντε με την Θεοπούλα που είχε το κινητό που τη επιδίδευσε να πάρει λέει στις 5 το απόγευμα το χάπι για την πίεση. Μάλιστα. Είναι πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο χρειάζονται οι ανοϊκοί είναι συνεχώς να πίνουν νερό. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, χρειάζεται, έχουν μεγάλη ανάγκη από νερό. Βοηθάει πάρα πολύ στο να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του γρήγορα. Μπορούμε να βάζουμε ένα μισή ώρα, ένα μία ώρα να λέει είναι ώρα να πιείτε νερό. Το πιο απλό. Το οποίο γιατί να το κάνει ένα άνθρωπο σπίτι του συνεχώς, να έχει το μυαλό του εκεί. Έχει το φόρτο της δικής του οικογένειας, έχει τη δουλειά του. Είναι καλό να απαλλάσσουμε τους ανθρώπους τους από τέτοια πράγματα. Να ρωτήσω όμως κάτι πρακτικό. Αυτό τώρα, αυτός ο υπολογιστής, η οθόνη είναι στο σπίτι, είπατε. Ναι. Ίσως να ακουστεί πολύ έτσι, αφελής η ερώτηση. Θα γίνει υπενθύμηση. Αλλά φαντάζομαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αν την ίδια στιγμή ο ίδιος βρίσκεται σε άλλο χώρο του σπιτιού, αυτό είναι στην κρεβατοκάμαρα, πού μπαίνει συνήθως. Εκεί που είναι τις περισσότερες ώρες. Εκεί που είναι τις περισσότερες ώρες, εξαρτάται. Εκεί που θα περιφέρεται την περισσότερη ώρα στο σπίτι μέσα. Αν και έχουμε μειώσει την ένταση. Επαναλαμβάνεται το μήνυμα ή μια φορά ακούγεται όπως το ακούσαμε εμείς τώρα. Μπορεί να κάνουμε ή μην ακουστεί μια φορά τη μέρα ή να το. Αν έχει να κάνει με ένα νέο άνθρωπο, γιατί συμβαίνει και σε αυτό που έχει επαφή με τη, και μπορεί να αλληλεπιδράσει με την οθόνη, μπορούμε να το ρυθμίσουμε έτσι ώστε η υπενθύμηση να ακούγεται μέχρι ο ίδιος να παίρνει την ακυρώση, να πατήσει απάνω για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, συνήθως ειδικά στην Ελλάδα οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν τέτοια εξοικείωση με την τεχνολογία. Τώρα, είπατε, αν κατάλαβα καλά προηγουμένως, πως εσείς λειτουργείτε σε ένα είδος συναγερμού. Δηλαδή, αν γίνει κάτι και το εντοπίζετε, εντοπίζετε τους ξένους συγγενείς. Έχετε και σε εμάς και σε αυτούς όμως. Σε εσάς, αυτή η παρακολούθηση εντός εισαγωγικών λέξη είναι 24 ώρες. Από τη στιγμή που μπορεί να σταλεί μήνυμα στο κινητό, ναι, είναι 24 ώρες. Αλλά η 24 ώρη παρακολούθηση δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τους δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή το μήνυμα που θα έρθει σε μένα. Ταυτόχρονα δεν έχει δύο αποδέκτες. Και στον ίδιο και στους δικούς του ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι εσείς πρέπει να είστε εκεί ως υπεύθυνες ή συνεργάτες σας 24 ώρες στο e-trick αλλά και στο κέντρο λήψης μηνυμάτων. Όχι, το κινητό, εγώ βασικά το συγκεκριμένο το έχω μονίμως συνεχώς μαζί μου που έρχονται τα μηνύματα βοήθειας, αν να έρθει κάποιο. Αλλά εμείς είμαστε εκεί ώρες γραφείου κανονικά και το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι δικοί τους οι άνθρωποι. Ο στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε την οικογένεια, αλλά να τους δώσουμε τη δυνατότητα κάποιες ώρες τη μέρα να μην έχουν το μυαλό τους εκεί. Να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, να μπορούν να πάνε να βγουν μια βόλτα, να μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Εσείς ως ψυχολόγοι έχετε αναλάβει το επιστημονικό μέρος, το ιατρικό θα έλεγα. Όσον αφορά όμως, γιατί αυτό φαντάζομαι χρειάζεται και τεχνική υποστήριξη. Φαντάζομαι πρέπει να είναι ολόκληρη ομάδα. Ναι. Αυτό το έχει αναλάβει πάλι, είναι από το E-Tricala. Ναι, είναι μηχανική του E-Tricala. Είναι μηχανική. Είδα και εδώ βέβαια παιδιά τα οποία ήρθαν αρκετές φορές να συνδέσουν, να κάνουν, να έχουν και διάθεση, όρεξη. Είστε ομάδα, είδα. Είστε αρκετά δεμένοι μεταξύ σας όσον αφορά την λειτουργία. Είμαστε στον ίδιο χώρο, καθημερινά τα προβλήματα είναι κοινά, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Είναι πρόκληση για μας, γιατί είναι κάτι ερευνητικό. Είναι τιμή για μας, γιατί είμαστε μοναδική πόλη στην Ελλάδα που χειρίζεται κάτι τέτοιο. Όπως θα το κάνουμε, έχει ενδιαφέρον. Μου κάνετε πάσα τώρα πάλι. Η μοναδική πόλη. Θα δικαιούμαι να ρωτήσω γιατί επιλέχθηκε το E-Trick, αλλά με τι κριτήρια. Γιατί όπως είπατε είναι λίγες οι χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Γενικά τα Τρίκαλα θεωρείται μια έξυπνη πόλη, το έχουμε πει. Έχει βραβευτεί αρκετές φορές. Έχει τρέξει αρκετά προγράμματα, ειδικά τηλεφροντίδες και τηλεπρόνοιας. Έχει την εμπειρία. Άρα και το κύρος έξω για να επιλεχθεί γι' αυτό. Εμείς δεν ήμασταν, εγώ και η συναδελφός μου, στη δικασία της επιλογής της πόλης. Ήρθαμε μετά αργότερα να λάβουμε το πρόγραμμα. Αλλά από ό,τι έχω δει, τρέχουν και θα τρέξουν από εδώ και πέρα και άλλα προγράμματα τηλεπρόνησης και τηλεφροντίδας, ειδικά για άτομα τέτοιες ηλικίες, με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. Επομένως, έχει ήδη μπει το E-Trick και τα Τρίκαλα γενικά σαν πόλη σε αυτό το χώρο και έχει καλή ανταπόκριση. Πόσες χώρες είπαμε συμμετέχουν στο πρόγραμμα? Συνολικά 4 χώρες. Θα τις επαναλάβουμε λίγο, νομίζω ότι τις είπατε στην αρχή. Ελλάδα, Δανία, Φιλανδία και Μεγάλη Βρετανία. Και οι άλλες χώρες με τα ίδια κριτήρια με το E-Trick αλλά επιλέχθηκαν. Θα μπορούσαν να επιλεγούν και άλλες ή αυτές είχαν δώσει δείγματα γραφή στο ότι. Νομίζω ότι θα ήθελαν 4 χώρες. Θα έστειλαν για παράδειγμα την αίτηση 20 χώρες ή 20 πόλεις και από εκεί επιλέχθηκαν οι 4 κατάλληλες. Τώρα, να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα. Όπως είπατε και εσείς, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, ολοκληρώνεται. Καταπληκτικό. Γεια σας. Θυμηθείτε ότι είναι ώρα να πάρετε το μεσημεριανό σας γεύμα.
Πάρα πολύ ωραίο. Αν μας έλεγε γιατί ακριβώς περιλαμβάνει το μενού, θα ήταν καταπληκτικό. Έλεγα λοιπόν για την ολοκλήρωση του προγράμματος του πιλωτικού, γίνεται τον Αύγουστο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα όμως τι θα γίνει? Από εκεί και πέρα. Καταρχάς, πιλωτικό πρόγραμμα σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό το χρόνο αν έχει αποτέλεσμα και αν είναι χρήσιμο για τους ανοικούς και για τους χρήστες γενικά. Αφού λοιπόν αποδειχτεί ότι είναι, αν αξιολογήσουμε σαν η Τρίκαλα και οι άλλες τρεις χώρες βέβαια που τρέχουν το πρόγραμμα παράλληλα, ότι έχει αποτέλεσμα, και αυτό δεν γίνεται έτσι, απλά θα το πούμε, θα φανεί με στατιστικά στοιχεία, θα φανεί με έρευνες, θα φανεί με επανααξιολογήσεις. Αν καταλήξουμε και θεωρήσουμε ότι έχει αποτέλεσμα, τότε έχουμε τη διάθεση και την πρόθεση ούτως ή άλλως να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλησης να επεκτείνουμε το πρόγραμμα σε πολύ περισσότερα σπίτια στη χώρα μας, στην πόλη μας συγκεκριμένα, και να εξοπλίσουμε δωρεάν, γιατί δωρεάν είναι ο εξοπλισμός, πρέπει να το πούμε, χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, να εξοπλίσουμε δωρεάν και πολύ μεγαλύτερο αριθμό σπιτιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τώρα τον αριθμό των σπιτιών δεν μπορούμε να εξοπλίσουμε. Αυτό το δωρεάν είναι καταρχάς για το πιλωτικό. Και από εκεί και μετά, πέρα, ναι, αν ναι, δηλαδή ναι, ανοίξει το πρόγραμμα σου. Αν γίνει θετικά, έχει θετικά αποτελέσματα, θα ζητήσουμε να το διευρύνουμε και σε άλλα σπίτια και πάλι θα είναι επιδοτούμενο, ναι, θα είναι δωρεάν. Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια αν. Τρέχω γρήγορα, αλλά ρωτάω, αν μετά πάμε σε αυτό στο πρόγραμμα, αν ανοίξει το πρόγραμμα, έχει προβλεφθεί ο αριθμός των αστών που θα μπορούν να συμμετέχουν? Ο αριθμός των σπιτιών που θα εξοπλιστούν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς, θα θέλουμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχει διάθεση και ο στόχος μας είναι αυτός. Να δούμε τα αποτελέσματα και να προσφέρουμε μια χρήσιμη υπηρεσία όπως θα αποδειχθεί, αν αποδειχθεί χρήσιμη και στο μεγαλύτερο ποσοστό των. Αν όχι σε όλους τους ανθρώπους της πόλης που το χρειάζονται. Τώρα, παρότι από ό,τι δεν βάλουμε λίγο νωρίς ακόμα, αλλά είμαστε στα μισά. Η δική σας αίσθηση, αντίληψη, ποια είναι, τι εισπράττει μέχρι τώρα? Έχει πραγματικά δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα να λειτουργήσει και σε ευρύτερη κλίμακα, να ανοίξει? Εγώ πιστεύω ότι έχει δυνατότητα να λειτουργήσει έτσι και κυρίως γιατί το έχω δει και στις άλλες χώρες που ξεκίνησαν λίγο πιο νωρίς από εμάς. Εμείς ξεκινήσαμε με 6 μήνες καθυστέρηση. Καθαρά για γραφειοκρατικούς λόγους στην Ελλάδα. Εκεί έχω δει ήδη θετικά αποτελέσματα και αρχίζω να βλέπω τα ίδια και σε εμάς στα σπίτια. Βέβαια, δεν έχουμε δει ακόμα τη δεύτερη επανεξιολόγηση, αλλά ήδη η ανταπόκριση είναι θετική. Και να προσθέσω, κύριε Πίσα, ότι είναι πιλωτικό. Ο κόσμος δεν είναι αρκετά ενημερωμένος ακόμη, αλλά είναι ένα θέμα, το θέμα της άνοιας, που απασχολεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή 160.000 άτομα στην Ελλάδα πάσχουν από Αλτσχάιμερ και διάφορες άλλες άνοιες. Στην περιοχή, πολύ ωραία η παρατήρηση, στην περιοχή πώς είναι περίπου, έχουμε στοιχεία? Στοιχεία στατιστικά δεν νομίζω να υπάρχουν συγκεκριμένα, αλλά θεωρώ ότι ίσως ο σύλλογος Αλτσχάιμερ που έχει πρόσφατα συσταθεί στα Τρίκαλα. Τον κύριο Γκαλέα, λέτε. Ναι, ναι, θα μπορεί να σας ενημερώσουμε, ναι, πολύ περισσότερα στατιστικά στοιχεία, ναι, πάνω στο θέμα. Είχε κάνει και μια παρουσίαση, νομίζω, πριν 2 μήνες για το θέμα αυτό. Πρέπει να είναι πάντως ένας τομέας, δηλαδή μια ασθένεια που ολοένα και εξαπλώνεται. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε βρει την αιτία και τη στιγμή που η θεραπευτική αγωγή, το μόνο που να κάνει είναι να σταματήσει, να καθυστερήσει τα συμπτώματα, την εκφλιστική, ας πούμε, πορεία της ασθένειας. Και τα ποσοστά είναι πολλά, είναι μεγάλα, είναι μια ανάγκη που συνεχώς μεγαλώνει. Και αν δεν εξαπλώνεται, σίγουρα καταγράφονται περισσότερα περιστατικά. Για λόγους αύξηση ορίου ηλικίας, επειδή υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιατρικό προσωπικό, από συγγενείς, ευαισθητοποιούνται δηλαδή σχετικά με την νόσο και γι' αυτό καταγράφονται και περισσότερα περιστατικά. Μάλιστα. Τώρα, είπατε πως αν βέβαια φαντάζομαι είναι στα αρχικά στάδια και έχει δυνατότητα ο ίδιος να πατάει. Ναι, ιδίως και με τα παιχνίδια που αναφέρατε. Mm-hmm. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να. Όχι να, αν όχι για επιβράδυνση, για να μείνει σε μια στάσιμη κατάσταση, να μην επιβαρυνθεί. Για ενδυνάμωση. Γενικά για άτομα με άνοια, το να διαβάσουν κάθε μέρα μια εφημερίδα, το να μάθουν τις ειδήσεις, το να σου υπενθυμίζεις τι μέρα είναι και τι ώρα είναι, το να βλέπουν φωτογραφίες δικών τους ανθρώπων και να θυμούνται ιστορίες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το να εστιάζει τη μνήμη, τους βοηθάει. Τους βοηθάει να παραμείνουν σε μια κατάσταση όσο το περισσότερο γίνεται. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα όμως. Είπαμε ότι 6 ασθενείς μέχρι τώρα απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες του προγράμματος. Σε τι απόσταση είναι, δηλαδή, το Ιτρέκαλα στεγάζει σε συγκεκριμένο χώρο? Μπορεί να υπάρχει κάποιος ασθενής που είναι στην Καλαμπάκα, να είναι στην Ελάτη, είναι στη Φαρκαδόνα, λέω έτσι τυχαίες
Έχει συγκεκριμένο δελτίο. Αρκεί να υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε εγκατάσταση σύνδεση ίντερνετ. Αυτό δηλαδή. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλο περιορισμό στα όρια του νομού. Αλήθεια, οι έξι ασθενείς σε γεωγραφικά σε ποιες περιοχές είναι? Υπάρχουν, φτάνουν μέχρι και Καλαμπάκα. Είναι, αρκετά, είναι και σε ορεινό χωριό μια περίπτωση που έχουμε. Υπάρχουν, οι πιο πολλές είναι γύρω-γύρω σε χωριά. Είναι περιφερειακά από τα Τρίκαλα και όχι μέσα στα Τρίκαλα. Απλά δεν θα ήθελα να πούμε λεπτομέρειες. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το λέω για να δούμε την εμβέλεια, τη δυνατότητα που έχει μέχρι που να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Έχουμε δυνατότητα να εφαρμοστεί και στην Καλαμπάκα και σε ορεινά χωριά, αλλά έχει να κάνει με την περίπτωση. Κάποιος θα έρθει στο γραφείο, θα μας πει ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα. Θα δούμε που μένει, θα εξετάσουμε αν τα κλινικά κριτήρια του ασθενούς είναι κατάλληλα, αν το σπίτι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το εξοπλίσεις και να είναι ασφαλής. Και θα κοιτάξουμε και τη δυνατότητα παροχής ίντερνετ. Αφού αυτά τα τρία είναι OK, μετά δεν σταματάει κάτι που να το χρησιμοποιήσει. Παρ' όλα αυτά, μικρός δεν είναι ο αριθμός. Μου είπατε ότι άλλα τέσσερα ακόμα είναι ανοιχτά. Δεν το έχουν μάθει όλοι όσοι θα έπρεπε. Υπήρχε περίπτωση να πάτε κάπου και πρακτικά να μην μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα γιατί δεν περιλάμβανε αυτά που είπατε. Κατά τις συνθήκες στο σπίτι, μην έχει ίντερνετ. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Δυσκολίες με το ίντερνετ τις συναντήσαμε, αλλά τις λύσαμε στην πορεία. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά μέχρι στιγμής όσα άτομα έχουμε προσεγγίσει ήταν σύμφωνα και δεν είχαμε κάποια. Να φύγει κάποιος από το πρόγραμμα. Απλά ίσως δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση ακόμα για το πρόγραμμα. Νομίζω ότι και μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά και γενικά από την δράση σας, όλο και περισσότεροι θα το πληροφορούνται. Να πούμε λίγο έτσι, φτάνοντας στο τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας, φαντάζομαι, συζήτησης και παρουσίασης, και τους στόχους του προγράμματος. Ποιοι είναι ακριβώς έτσι οι στόχοι? Ο στόχος είναι να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα του προγράμματος, να το τελειοποιήσουμε μέσα από αυτή τη δοκιμαστική περίοδο και να το διευρύνουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόντων μπορούμε στο μέλλον. Χρειάστηκε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν βελτιώσεις συγκεκριμένες από την ώρα που ξεκινήσατε? Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα που παραμένει στάσιμο στην ώρα την εφαρμογή του ή εξελίσσεται? Όχι, αυτό είναι το καλό. Γι' αυτό και λειτουργεί πιλωτικά σε τέσσερις χώρες, οι οποίες μεταξύ μας έχουμε καθημερινή σχεδόν επαφή. Ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί, για παράδειγμα, στη Δανία, θα το δούμε και θα το λύσουμε όλοι μαζί. Το αντίστοιχο σε εμάς. Έτσι μαθαίνει ο ένας με τον άλλον και ξέρουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα το συναντήσουμε. Ένα οποιοδήποτε λογισμικό πρόβλημα που συνάντησε πριν ένα μήνα η Δανία θα το συναντήσουμε εμείς στο μέλλον, άρα έχουμε ήδη βρει τη λύση του. Και έτσι υπάρχει μια αλληλεπίδραση και καθημερινά τελειοποιούμε το πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό μπορεί να το καταλάβει ποτέ ο άνθρωπος που θα το έχει στο σπίτι του, γιατί αυτό γίνεται σε εμάς, αλλά εμείς από τη στιγμή που θα το εγκαταστήσουμε δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε πια. Ίσως καθημερινά προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε το πρόγραμμα, να βάλουμε και άλλες υπηρεσίες μέσα. Αλήθεια, μια που όπως είπατε λόγω γραφειοκρατίας καθυστερήσαμε, συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα μας. Άρα οι άλλες χώρες είναι πιο μπροστά στην εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος. Και αφού μιλάτε καθημερινά, τι σας λένε σε αυτή την ανταλλαγή της πληροφόρησης, σε τι επίπεδο βρίσκεται στις άλλες χώρες το πρόγραμμα? Είναι ακριβώς το ίδιο με εμάς, δηλαδή τρέξαμε να τους προλάβουμε. Ναι, εμείς ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά, αλλά είμαστε στα ίδια επίπεδα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για την ποιότητα της δικής και των συνεργατών σας, αλλά και για το μέλλον του προγράμματος. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως δεν θίξαμε ή δεν αναφέραμε. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Εσύ δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία. Εγώ βλέπω εκεί στην οθόνη του αυτό που λέει: λάβετε το φάρμακο. Αυτό μου αρέσει. Τώρα είναι η επόμενη ειδοποίηση, είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αλλά δυστυχώς δεν θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 για να την ακούσουμε. Θέλω, κυρία Οικονόμου και κυρία Καραμπέλη, σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Να σας συγχαρώ για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε εσείς και οι συνεργάτες σας. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια ερώτηση πέρα από το πρόγραμμα που αναλύσαμε. Έχω μια απορία. Γιατί οι περισσότεροι ψυχολόγοι είναι γυναίκες? Θα μου λύσετε την απορία. Ήταν καταρχάς για ένα διάστημα τριτοδέσμια σχολή. Τριτοδέσμιες σχολές συνήθως, μάλλον στην τρίτη δέσμη κυρίως πηγαίνουν κοπέλες, πηγαίνουν γυναίκες, σπουδάζουν γυναίκες, άρα αναγκαστικά πιο πολλές γυναίκες. Κύριε Οικονόμου, εσείς και έχετε την ίδια άποψη? Ναι, και την ίδια άποψη. Και ξέρω, ίσως οι γυναίκες να ευαισθητοποιούνται περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση συμπεριφοράς και. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των ανδρών για αυτό που είπατε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά για δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για μια ακόμη φορά, ειλικρινά, νιώθω πως δεν είναι υπερβολική αυτή που χαρακτήρισαν και σε διεθνές επίπεδο και σε ελληνικότητα το E-Trick, αλλά ότι είναι κάτι πραγματικά καινοτόμο.
και ότι τα Τρίκαλα είναι μια έξυπνη ευφύης πόλη χάρη στις δικές σας δράσεις. Και πρέπει να πω για μια φορά ότι ο φίλος μου Οδυσσέας Ράπτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί με όλο το επιτελείο πραγματικά δίνουν δείγματα γραφής. Μου έλεγε προχθές ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αγοραστός, που τον είχα εδώ στην εκπομπή, πως σκέπτεται ορισμένες από τις δράσεις του Ιτρίκαλα να τις εφαρμόσει σε επίπεδο περιφέρειας. Και αυτό και στην περίπτωσή σας δείχνει πως πραγματικά μπορείτε να κάνετε πολλά. Και αυτό το δείχνετε στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, αυτά προς το παρόν από εμάς. Θα πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.